Δήμαρχε, αγαπητέ Γρηγόρη, κύριοι αντιδήμαρχε, κύριε Περιφερειάρχα, κυρίες και κύριοι, πολύ μεγάλη χαρά επισκέπτομαι σήμερα το Δήμο Μεγαρέων. Πληροφορούμενος μάλιστα ότι είμαι ο πρώτος ενεργεία πρωθυπουργός, ο οποίος επισκέπτεται το Δήμο εκτός προεκλογικής περίοδου, για να κάνουμε μια ουσιαστική και παραγωγική συζήτηση για το πώς μπορούμε να βοηθήσουμε το Δήμο Μεγαρέων, τη Δυτική Αττική συνολικά, να αντιμετωπίσει τις μεγάλες προκλήσεις, αλλά και να αξιοποιήσει τις σημαντικές ευκαιρίες που ανοίγονται μπροστά μας. Είχα την δυνατότητα στην περιοδία την οποία έκανα να επισκεφθώ καταρχάς μία μονάδα χαρακτηριστική της δυναμικής που αναπτύσσει η περιοχή σας, τον αγροδιατροφικό τομέα, μία αγροπαραγωγική μονάδα. Έχετε πολλές τέτοιες στην περιοχή και έχετε δίκιο, κύριε Δήμαρχε, όταν επισημαίνετε ότι ο πρωτογενής τομέας στην περιοχή σας είναι δυναμικός, ανταγωνιστικός και μπορεί να στηριχθεί ακόμα περισσότερο, καθώς είστε μια περιοχή με ιδιαίτερα κλιματολογικά χαρακτηριστικά, πολύ κοντά στην μεγαλύτερη αγορά που υπάρχει στην Ελλάδα, που είναι η αγορά της Αττικής. Είχαμε την δυνατότητα να συζητήσουμε με τους επιχειρηματίες τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει συνολικά η παραγωγή σήμερα στη χώρα μας ως αποτέλεσμα των μεγάλων διεθνών αυξήσεων, αφενός στις τιμές του φυσικού αερίου που αντανακλώνται και στις τιμές του λογαριασμού του ηλεκτρικού ρεύματος, αφετέρου στις αυξήσεις στις ζωοτροφές. Ξέρω ότι γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και από όλες τις παραγωγικές μονάδες να μην περάσουν αυτές οι αυξήσεις στον τελικό καταναλωτή. Και ακριβώς σε αυτήν την κατεύθυνση έχουμε ανακοινώσει και ένα πλαίσιο στήριξης των επιχειρήσεων από το μήνα Ιανουάριο, όλων των επιχειρήσεων, με μια σημαντική επιδότηση του λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος, έτσι ώστε να καλύψουμε ως κράτος ένα μέρος της αύξησης που είδαν ήδη οι επιχειρηματίες στους λογαριασμούς τους περασμένους μήνες. Όπως γνωρίζετε, υπήρχε ήδη ένα πλαίσιο στήριξης για τα νοικοκυριά, το οποίο και συνεχίζεται, ειδικά για τα νοικοκυριά με χαμηλή κατανάλωση ως 300 κιλοβατόρες. Η στήριξη αυτή είναι πολύ μεγάλη, αλλά τώρα υπάρχει και μια πρόσθετη στήριξη για όλες τις επιχειρήσεις. Πιστεύω ότι είναι κάτι το οποίο θα εκτιμηθεί και από τις επιχειρήσεις της περιοχής. Ταυτόχρονα είχαμε την δυνατότητα να συζητήσουμε και τις σημαντικές προοπτικές που ανοίγονται στα πλαίσια των πόρων που έχουμε στη διάθεσή μας μέσα από το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για νέες επενδύσεις, σε νέες μορφές παραγωγής, αλλά και στη δυνατότητα που θα δώσουμε στις επιχειρήσεις, τη δίνουμε ήδη, να μπορούν οι ίδιες να εγκαθιστούν μονάδες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, φωτοβολταϊκά πρωτίστως, έτσι ώστε να μπορούν να μειώσουν το κόστος της ενέργειάς τους. Στη συνέχεια, επισκεφθήκαμε, για να έρθω στα θέματα τα οποία θίξατε, κύριε Δήμαρχε, το αστυνομικό τμήμα της περιοχής, μαζί με τον Υπουργό, τον κύριο Θεοδωρικάκο. Έχει ενισχυθεί το αστυνομικό τμήμα. Χαίρομαι γιατί υπάρχει μια πολύ καλή συνεργασία με την τοπική κοινωνία και αναγνωρίζω τις ιδιαιτερότητες της περιοχής, τα ζητήματα της αστυνόμευσης. Το γνωρίζει πολύ καλά και ο Υπουργός. Όμως τα στατιστικά στοιχεία συνολικά σε όλη τη χώρα, αλλά και ειδικά στην Αττική, δείχνουν μια μείωση στην εγκληματικότητα. Από την πρώτη στιγμή είχαμε δεσμευθεί ότι η ασφάλεια του πολίτη, όπως το είπατε, κύριε Δημαρχέ, είναι προϋπόθεση ελευθερίας, προτεραιότητα για την κυβέρνησή μας και σκοπός μας είναι αυτή τη δέσμευσή μας κάθε μέρα να την κάνουμε πράξη. Πάλι ευχαριστώ τους άντρες και τις γυναίκες της ελληνικής αστυνομίας και ειδικά εδώ πέρα του τμήματος στα Μέγαρα για την σημαντική δουλειά την οποία κάνουν. Και βέβαια άκουσα αυτό το οποίο είπατε για το ζήτημα της Κινέτας. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει ήδη μια πρόθεση από το Υπουργείο να υπάρχει μια κινητή δομή σε πρώτη φάση, η οποία θα καλύψει τις ανάγκες της περιοχής και νομίζω ότι αυτό θα είναι σημαντικό για τους λόγους τους οποίους εκθέσατε. Όπως είναι επίσης σημαντικό ότι αποκτά το αστυνομικό τμήμα και ένα ειδικό γραφείο ενδοοικογενειακής βίας. Μου μεταφέρθηκε ότι είναι ούκο λίγα τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας τα οποία καταγγέλλονται στο αστυνομικό τμήμα. Είναι μια κατάκτηση για την ελληνική κοινωνία πια ότι μπορούν αυτά τα περιστατικά να καταγγέλλονται και τα θύματα της ενδοοικογενειακής βίας να αναζητούν στήριξη. Πρώτα και πάνω απ' όλα στην ελληνική αστυνομία και θέλουμε αυτό το γραφείο με την κατάλληλη εκπαίδευση να δίνει τη δυνατότητα σε όποια ή σε όποιον είναι θύμα ενδοοικογενειακής βίας να γνωρίζει πού μπορεί να απευθυνθεί και να έχει τη στήριξη του κράτους σε αυτό το τόσο ευαίσθητο ζήτημα. Στη συνέχεια, επισκέφθηκα το κέντρο υγείας, όπου είδα σε μια
σχετικά παλιά δομή, ένα εξαιρετικό κλίμα συνεργασίας ανάμεσα στους υπεύθυνους της δομής, τους γιατρούς, το νοσηλευτικό προσωπικό. Είναι μεγάλη, νομίζω, παρακαταθήκη για την περιοχή το γεγονός ότι έχετε ένα κέντρο υγείας το οποίο λειτουργεί πια σύμφωνα με σύγχρονες προδιαγραφές. Έχει ενισχυθεί σημαντικά. Έχουμε καταγράψει τις όποιες ελλείψεις. Θα κοιτάξουμε και αυτές να τις συμπληρώσουμε, είτε είναι λήψη σε προσωπικό, είτε είναι λήψη σε εξοπλισμό. Πιστεύω ότι κάποια στιγμή, σε συνεννόηση με την ΥΠΕ, θα μπορούμε να κάνουμε και μια προσπάθεια κτηριολογικής αναβάθμισης του υφιστάμενου κέντρου υγείας. Και βέβαια, θέλω και πάλι να ευχαριστήσω την τοπική αυτοδιοίκηση για την προσπάθεια την οποία καταβάλλετε να μας βοηθήσετε, αλλά να βοηθήσετε και τους δημότες σας σχετικά με την αύξηση των ποσοστών εμβολιασμού. Είχα την ευκαιρία σήμερα να συναντήσω γονείς και παιδιά τα οποία έσπευσαν να εμβολιαστούν στις νέες γραμμές εμβολιασμού που ανοίξαμε για τα παιδιά. Είναι πολύ σημαντικό να αυξήσουμε και άλλο την εμβολιαστική κάλυψη. Είμαστε λίγο κάτω από τους μέσους όρους τους εθνικούς στην περιοχή σας. Γνωρίζουμε, νομίζω, όλους τους λόγους. Αλλά θέλω να απευθυνθώ ειδικά σε εσάς, στα στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης, και να σας πω ότι πια για να μπορέσουμε να πείσουμε και τους λίγους καχύποπτους, οι οποίοι ενδεχομένως το σκέφτονται ακόμα να εμβολιαστούν, έχει πολύ μεγάλη σημασία η δικιά σας βοήθεια. Είναι όλο ζήτημα πια προσωπικής επαφής του γιατρού, του ανθρώπου των οποίων οι καχύποπτοι αυτοί συμπολίτες μας εμπιστεύομαι. Να σας ζητήσω, κύριε Δήμαρχε, να συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια, διότι και σήμερα ακόμα που μιλάμε, κάθε μέρα δυστυχώς χάνονται συμπολίτες μας, οι οποίοι κατά κανόνα είναι ανεμβολίαστοι, θα μπορούσαν να αποφύγουν τη μονάδα εντατικής θεραπείας ή το θάνατο, αν είχαν κάνει την επιλογή να εμβολιαστούν. Ναι, είμαστε σε μια καλύτερη κατάσταση. Βλέπουμε μια κάμψη στα κρούσματα πια της Όμικρον, όμως εξακολουθούμε να έχουμε και κρούσματα Δέλτα, η οποία είναι πολύ πιο επικίνδυνη, και πρέπει αυτή την προσπάθεια να αυξήσουμε τα ποσοστά εμβολιασμού, να μην την σταματήσουμε, παρότι πια έχουμε φτάσει στους ευρωπαϊκούς μέσους όρους, αλλά μπορούμε ακόμα καλύτερα από αυτό το οποίο έχουμε πετύχει. Να έρθω τώρα λίγο στα ζητήματα τα οποία θίξατε, κύριε Δήμαρχε. Καταρχάς, χαίρομαι διότι υπάρχει μια πολύ καλή συνεργασία μεταξύ της αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού, της περιφέρειας, του Υπουργείου. Να πω κιόλας ότι έχουμε την τύχη ως Νέα Δημοκρατία να έχουμε τρεις εξαιρετικούς βουλευτές, εμπειρότερους και νεότερους, το Θανάση, το Γιώργο, το Βαγγέλη, με κρατάνε πάντα πολύ ενήμερο για τα ζητήματα της Δυτικής Αττικής. Εξάλλου, εγώ εξακολουθώ να είμαι βουλευτής Δυτικής Αθήνας. Επομένως, είμαστε ουσιαστικά όμορες περιφέρειες. Το ενδιαφέρον μου για τα δυτικά, νομίζω, είναι δεδομένο και το έχουμε αποδείξει στην πράξη. Πολύ σημαντικό εργαλείο το πρόγραμμα Τρίτσης. Ξεκινήσει από τον Υπουργό όταν ήταν στο Υπουργείο Εσωτερικών, το συνεχίζει τώρα ο Στέλιος Πέτσας. Νομίζω ακούσατε σημαντικές εξαγγελίες σήμερα σχετικά με την ένταξη αυτής της πολύ σημαντικής αστικής αναζωογόνησης στο πρόγραμμα Τρίτσης, αλλά και μελλοντικές εντάξεις σχετικά με τη διαχείριση των απορριμμάτων. Ένα πολύ σημαντικό χρηματοδοτικό εργαλείο, και σε μεγάλο βαθμό η ταχύτητα ένταξης εξαρτάται και από την ποιότητα και την οριμότητα των μελετών που εσείς θα καταθέσετε στο Υπουργείο. Υπάρχουν όμως σημαντικοί πόροι να υποστηρίξουν τους Δήμους, και νομίζω ότι τα έργα αυτά θα είναι έργα εμβληματικά για το Δήμο Μεγαραίων, και μετά θα είναι στο χέρι σας, αγαπητέ Δήμαρχε, άπαξ και εξασφαλίστε τη χρηματοδότηση, να τα τρέξετε πολύ γρήγορα. Πολύ σημαντικό το γουπουσού, στο οποίο αναφερθήκατε, και γνωρίζω το προσωπικό ενδιαφέρον του Νίκου του Ταγαρά για την περίπτωση αυτή. Έχει βάλει και το χεράκι του και ο Θοδωρής Ολιβάνιος, ο οποίος με την προηγούμενη ιδιότητά του ως προκάτοχος ουσιαστικά του Στέλιου διατηρεί έντονο το ενδιαφέρον του για την περιοχή, καθώς ο ίδιος προέρχεται από την Ελευσίνα. Αλλά πολύ σημαντικό εργαλείο το Γενικό Προδομικό Σχέδιο. Γενικά, η τακτοποίηση των θεμάτων χρήσης γης είναι κρίσιμη, αναγκαία, όχι ικανή, αλλά αναγκαία συνθήκη για να συζητήσουμε οποιαδήποτε μακροχρόνια αναπτυξιακή δυναμική οποιασδήποτε περιοχής. Γνωρίζω επίσης ότι έχει γίνει σημαντική σπουδαία δουλειά από την περιφέρεια στα ζητήματα των μεγάλων αντιπλημμυρικών έργων. Τα ανέφερε ο Γιώργος. Είστε μια περιοχή που χτυπήθηκε από φυσικές καταστροφές και έχουμε μια υποχρέωση να θωρακίσουμε την περιοχή σας από πλημμυρικά φαινόμενα, αλλά ταυτόχρονα έχουμε και μια υποχρέωση να σχεδιάσουμε και το κάνουμε ήδη την επόμενη αντιπυρική περίοδο, έτσι ώστε το καλοκαίρι του
2022 να είναι πολύ καλύτερο από το πολύ δύσκολο καλοκαίρι του 2021. Έχουν γίνει ήδη σημαντικά βήματα σε όλες τις περιοχές οι οποίες επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές σχετικά με τα βασικά αντιδιαπρωτικά έργα ανάσχεσης των εδαφών, έτσι ώστε να μπορέσουμε αφενός να προστατεύσουμε τις περιοχές από πλημμυρικά φαινόμενα, αφετέρου να επιτρέψουμε στη φύση μέσω της φυσικής αναγέννησης και αναδάσωσης να αναλάβει το μακροχρόνιο, αλλά συνήθως πολύ ωραίο και αποτελεσματικό δρόμο να ακολουθήσει η φύση το δρόμο της φυσικής αναγέννησης. Και θεωρώ επίσης πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός πια ότι τα δασαρχεία πέρασαν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Έφυγαν από τις αποκεντρωμένες, έτσι ώστε να υπάρχει πια ένας προϊστάμενος, φυσικός προϊστάμενος, που δεν είναι άλλος από τη Γενική Διεύθυνση Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Αυτό απελευθερώνει δυνάμεις στα δασαρχεία μας και στους δασάρχες μας να ασχοληθούν πραγματικά με το κύριο αντικείμενό τους, που δεν είναι άλλο από την προστασία και την ανάδειξη των δασών. Τέλος, κρατώ αυτό με πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπατε για το εσπερινό ΕΠΑΛ. Θα μιλήσω με την Υπουργό ίδιος. Έχω πάρα πολύ μεγάλη εκτίμηση στη δουλειά που γίνεται στα εσπερινά επαγγελματικά λύκεια. Θέλω πάντα να δίνω τη δυνατότητα, όχι μόνο δεύτερης ευκαιρίας, αλλά κυρίως και στα παιδιά τα οποία μπορεί να εργάζονται, αλλά θέλουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους, να μπορούν να το κάνουν απρόσκοπτα κοντά στον τόπο στον οποίο μένουν. Είναι μια, νομίζω, απτή απόδειξη μιας πολιτικής κοινωνικής συνοχής, η οποία στρέφει την προσοχή της κυρίως στους πιο αδύναμους συμπολίτες μας, κάτι το οποίο αποτελεί, όπως ξέρετε, την πρώτη προτεραιότητα αυτής της κυβέρνησης. Κλείνοντας, αγαπητέ Δήμαρχε, να σε ευχαριστήσω και πάλι για την υποδοχή. Θέλω να ξέρετε ότι αυτές οι επισκέψεις θα μπορούν να σας το πιστοποιήσουν και άλλοι συναδελφοί σας, δεν έχουν καθόλου επικοινωνιακά χαρακτηριστικά. Είναι πάντα επισκέψεις εργασίας. Και επειδή είμαστε πολύ καλοί, πιστεύω, στο να παρακολουθούμε τα έργα τα οποία υλοποιούμε, και οι υπουργοί γνωρίζουν ότι όταν αναλαμβάνουμε δεσμεύσεις σε κορυφαίο επίπεδο, αυτές πρέπει να υλοποιούνται. Οπότε είναι μια πολύ καλή ευκαιρία και για μένα προσωπικά να σχηματίσω μια προσωπική άποψη για τα προβλήματα της περιοχής, αλλά και για τις ευκαιρίες που έχουμε μπροστά μας, αλλά και για τους υπουργούς, αλλά νομίζω και τα στελέχη της αυτοδιοίκησης, να συμφωνήσουμε σε ένα κοινό πρόγραμμα δράσης για να στηρίξουμε αυτόν τον, όπως είπες, πολύ, πολύ ωραίο τόπο, γιατί και εδώ στα Μέγαρα έχετε ουσιαστικά έχετε τα πάντα. Έχετε βουνό, έχετε θάλασσα, έχετε πρωτογενή τομέα, έχετε πολιτισμό. Έχετε δίκιο να λέτε ότι δεν έχει αναδειχθεί επαρκώς η πολιτιστική παρακαταθήκη μιας πόλης, η οποία ήταν από τις κορυφαίες πόλεις κράτη της κλασικής, της αρχαίας Ελλάδος, και νομίζω ότι και στον τομέα αυτό έχουμε να κάνουμε ακόμα σημαντικά βήματα. Κλείνω λέγοντάς σας ότι αυτή η κυβέρνηση δίνει πάντα έμφαση στην αποτελεσματικότητα. Μας αρέσουν τα έργα και όχι τα λόγια, και γι' αυτό θα κριθούμε τελικά σε εθνικό επίπεδο αλλά και σε τοπικό επίπεδο. Και νομίζω ότι όταν θα έρθει η ώρα όλοι μας να κάνουμε τον απολογισμό μας, δημοτική αρχή αλλά και κυβέρνηση, θα είμαστε ικανοποιημένοι, διότι τα πράγματα θα έχουν μετακινηθεί ουσιοδός προς τη θετική κατεύθυνση, με έργα και όχι με λόγια. Οπότε και πάλι σας ευχαριστώ πολύ για τη θερμή υποδοχή και έχουμε καλή χρονιά σε όλες και σε όλους.